Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 διοργανώθηκε το 7ο Παγκρίτιο Σεμινάριο Taekwondo ITF από τον Γεροντή Ιωάννη, κάτοχο 6 Dan. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Γουρνών Ηρακλείου το Σάββατο και την Κυριακή στο κλειστό δημοτικό στάδιο Χερσονήσου, Φιλονίδιο. Δύο σημεία που προπονεί ο Γεροντής Ιωάννης τα τελευταία 10 χρόνια. Κεντρικός εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδας, Μάστερ Αναστασιάδης Χαράλαμπος, κάτοχος 8 Dan. Καθώς για το αγωνιστικό κομμάτι και το αγώνισμα των ντουλ, βρέθηκαν μαζί του οι πρωταθλήτριες Βασιλιά Αγγελική και Τσαρταμπασίδου Ελένη. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η διάδοση, η εξέλιξη και η ανάπτυξη του Taekwondo ITF, μιας και το επίπεδο των αθλητών αυξάνεται καθημερινά και το παρακολούθησαν πλήθος αθλητών και θεατών από όλη την Ανατολική Κρήτη. Συνεχίζοντας την παράδοση των συνεχών επιτυχημένων σεμιναρίων για την καλύτερη τεχνική κατάρτιση των αθλητών. Το 2016 καταφέραμε και είχαμε δύο παιδιά στην Εθνική, ένα στο Taekwondo και ένα στο Kickboxing. Και θεωρώ ότι αυτά γίνονται με ενέργειες και με σεμινάρια τέτοιου τύπου. Σεμινάρια όπως αυτό που έχουμε διοργανώσει, όπως ο δάσκαλος Αναστασιάδης 8 Dan και οι κοπέλες που είδατε που είναι πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρωταθλήτριες, μόνο ωφέλη έχουν να μας φέρουν και να μας βοηθήσουν τον χρόνο να δει δύο παιδιά στην Εθνική να έχουμε λίγα περισσότερα. Σε δύο μέρες είμαστε φανερά ικανοποιημένοι γιατί έχουμε 160 αθλητές συμμετέχοντες. Υπάρχουν παιδιά από την Κρήτη και μπορεί να πάρει, ειδικά ένα παιδί που κατεβαίνει στο αγωνιστικό επίπεδο, μπορεί να πάρει λεπτομέρειες, οι οποίες αυτές οι λεπτομέρειες θα τον βοηθήσουν σε ένα τελικό ή μη τελικό να πάρει το χρυσό. Πώς φαίνεται το σεμινάριο, πιστεύετε ότι θα ωφελήσει τα παιδιά? Μόνο θα ωφελήσει. Δεν γίνονται αλλιώς. Μόνο με σεμινάρια, μόνο με προπονήσεις από τους δασκάλους και επικοινωνία έκπαιξη από κάποιους άλλους για να προχωρήσουν τα παιδιά ένα παρακάτω και με λεπτομέρειες. Πώς βλέπετε το Taekwondo στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη, αν γνωρίζετε? Έχει ανέβει πάρα πολύ. Και η Κρήτη θα ανέβει, πιστεύω, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ το Taekwondo. Όχι στην Ελλάδα, παγκόσμιο. Τρίτη στην Πανευρωπαϊκή είμαστε. Και 7η-8η θέση στο παγκόσμιο. Πώς σου φαίνεται η εμπειρία σου μέχρι στιγμής από το σεμινάριο? Μέχρι στιγμής η σημερινή ημέρα έχει πάει μια χαρά. Μας έχει δείξει πάρα πολλά πράγματα ο δάσκαλος και πιστεύω να συνεχίσει και να γίνει και αύριο αυτό. Ήθελα να επαναληφθεί διότι συνεχώς έχουμε κάποια κενά και είναι καλό να αναπληρώνονται. Ο σκοπός μου είναι τον Αύγουστο στο Kickbox που θα διεξαχθεί στην Κροατία να πάρω από πρώτη μέχρι δεύτερη θέση και έτσι θα μπορώ να μπω άνευ εξετάσεων σε όποια σχολή ή πανεπιστήμιο θέλω. Στην εθνική ομάδα ήμουνα και πέρυσι και φέτος και στα δύο στυλ. Νιώθω πολύ περήφανος και ευτυχισμένος διότι δουλεύω σκληρά καθημερινά και αυτός είναι ο κάθε στόχος μου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γεροντή που μας κάλεσε και ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη μαζί με τον μάστερ, τον κύριο Αναστασιάδη Χαράλαμπο. Βλέπω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ από τον κύριο Γεροντή. Είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή στο σεμινάριο. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό. Βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια για να βελτιωθεί το επίπεδο το τεχνικό εδώ κάτω στο νησί σας και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ασχολούμαι με το Taekwondo τα τελευταία 20 χρόνια. Μπορώ να πω ότι την τελευταία εξαετία το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι αθλητές μας πλέον έχουν και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες έξω. Είχαμε και παλαιότερα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πλέον και στο Πανελλήνιο σε κάθε κατηγορία υπάρχουν πολύ σάξιοι αθλητές και αυτό αναγκάζει τους προπονητές και τους αθλητές να προσπαθούν κάθε φορά να είναι ακόμη και καλύτεροι. Και βλέπουμε κάθε χρόνο και καλύτερους αγώνες. Taekwondo, όπως είναι τα πολλά αθλήματα που τους κάποιους ανθρώπους τους εκφράζει. Εμάς το Taekwondo μας εκφράζει γιατί βγάζει την πειθαρχία, το σεβασμό, την αυτοποίθηση και το σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους. Το Taekwondo είναι η φυσική του ανθρώπου, από την φιλοσοφία του αυτό διδάσκει. Γι' αυτό. Και η γυμναστική και όλα. Είναι
κάτι σημαντικό για έναν αθλητή και γενικά για όποιον αθλείται και θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα. Μέσα από το σεμινάριο αποκομίζουμε διάφορες λεπτομέρειες που ίσως δεν γνωρίζαμε ή δεν είχαμε καταλάβει σωστά από το δάσκαλο. Μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους της Ελλάδας, έχει 8 Dan. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το παρακολουθήσει κάποιος. Ο στόχος είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Taekwondo που θα γίνει σε ένα μήνα, 18 Φεβρουαρίου στη Λάρισα. Σκοπός είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης για να ξαναστελεχώσω την εθνική ομάδα και να πάω στο Πανευρωπαϊκό τον Απρίλιο στην Αγγλία. Νιώθεις ένα διαφορετικό ομαδικό πνεύμα. Νιώθω χαρούμενος, ενθουσιασμένος. Το να έχεις στη φανέλα σου πάνω το εθνόσημο είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ βαρύ. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι κίνητρο για τους αθλητές, ώστε να προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν και το καλύτερο, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τη χώρα της, για τη χώρα τους. Καθώς και ζούμε σε δύσκολες μέρες, είναι κάτι που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε με πάθος. Σίγουρα πέρα από τη δουλειά που θα επιλέξω να κάνω όταν γίνω πια ενήλικας μετά που θα σπουδάσω, θα ασχολούμαι σίγουρα με το άθλημα. Τώρα, αν θα είμαι προπονητής ή αν θα είμαι ακόμα αθλητής, θα δείξει. Θεωρώ ότι καλό θα είναι να είμαι προπονητής, να διδάσκω κι εγώ σε παιδάκια, είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που συμμετέχω σε αυτό το σεμινάριο, κυρίως γιατί ο Μάστερ Αναστασιάδης πρότεινε και σε μένα και στην Αγγελική τη Βασιλιά να έρθουμε στο σεμινάριο. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι ο κύριος Γεροντής έχει κάνει πολύ καλή προσπάθεια στο να μαζέψει τα άτομα και στο να διαδώσει το Taekwondo στην Κρήτη. Θεωρώ ότι τα παιδιά θα πάρουν εμπειρίες από εμάς. Εδώ και 4-5 χρόνια στελεχώνω την εθνική ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσω για όσο καιρό ακόμη μπορώ και αύριο μεθαύριο να ανοίξω το δικό μου σύλλογο ή να συμμετέχω με κάποιο άλλο τρόπο ενεργά για τη διάδοση του αθλήματος. Ο στόχος μου είναι να έχω και άλλα παιδιά εθνική, να βοηθήσω κάποια παιδιά, γιατί όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, ένα παιδί αν θα μπει εθνική και καταφέρει μία από πρώτη μέχρι έκτη θέση σε πανευρωπαϊκό, σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε ΑΗ ή ΤΕΗ χωρίς να δώσει καθόλου εξετάσεις. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει, έχουμε άλλα 6 παιδιά εθνική στο kickboxing. Μετά από 2 μήνες έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, το επίσημο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Που και εκεί ευελπιστούμε να έχουμε τουλάχιστον 2 καλούς μας αθλητές και κάποια άλλα παιδιά που παίρνουν πρώτη φορά μέρος να έχουν μια δεύτερη, τρίτη θέση, δηλαδή μια ικανοποιητική εμφάνιση για τα παιδικά δεδομένα. Πώς ήρθε στη ζωή σας το συγκεκριμένο άθλημα? Να σας πω την ειλικρίνειά μου, ήμουνα τόσο κοντός, τόσο μικροκαμωμένος, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε, το είδα σε έναν κινηματογράφο μέσα, όχι από τα έργα, τότε δεν υπήρχαν έργα, μιλάω για το 72 έτσι για να καταλάβω, το 72 δεν υπήρχε έργα, το είδα σαν διαφήμιση σε ένα κινηματογράφο και πήγα γράφτηκα, η διαφήμιση σχολής και από το έτσι έμεινε. Είναι το 40 τόσα χρόνια, 47. Και συνεχίζετε. Ποιος είναι ο στόχος σας να προπονητής? Όταν έχεις πολλούς μαθητές, σε ζητάνε, σε ψάχνουν, άρα σημαίνει ότι έχω ακόμα το κουράγιο να συνεχίσω. Και αυτό με κρατάει. Κάποια στιγμή όμως, φυσιολογικό, δηλαδή κάνεις τον κύκλο σου και σταματάς. Εντελώς τυχαία, να σας πω ότι απλά άνοιξε ένα σύλλογος απέναντι από το σπίτι και μας είχε ρωτήσει ο μπαμπάς μαζί με τον αδερφό μου αν θέλαμε να πάμε. Είπαμε και οι δύο ναι και από τότε δεν έχω σταματήσει ούτε για μία μέρα. Είναι λίγο αστείο, αλλά εγώ που το ξεκίνησα από ένα φυλάδιο διαφημιστικό. Το είδα και μου άρεσε. Μαμά μου βέβαια δεν ήθελε να πάω, αλλά τελικά δεν κατάφερε και την έπεισα. Taekwondo, να πούμε αν και τετριμένο ότι μαθαίνει, διδάσκει πειθαρχία στα παιδιά, αλλά πέρα από την πειθαρχία, η οποία φυσικά πρέπει να διδάσκεται και από το σπίτι, δεν γίνεται με μία ώρα στο Taekwondo, μπορεί να μας μάθει αυτοάμυνα, έλεγχο του σώματός μας, φυσική κατάσταση, να έχουμε υγεία, ό,τι μπορεί να προσφέρει και ο υπόλοιπος αθλητισμός. Αλλά σίγουρα η πειθαρχία και η αυτοάμυνα είναι τα δύο πιο βασικά. Τεχνικό σεμινάριο. Κυρίως μαθαίνεις να χρησιμοποιείς την τεχνική σε διάφορες βαθμίδες.
Όταν ένα παιδάκι έρχεται σε μικρή ζώνη, σαφώς βλέπει κάποιον ο οποίος είναι μεγαλύτερος και αποκομίζει κάποια πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσει στη ζωή του και φυσικά μέσα στην προπόνηση. Γιατί το ταεκβοντό είναι τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο ένα χόμπι. Γνωρίζω τουλάχιστον, είμαστε σαν ομοσπονδία η τρίτη σε σειρά. Δηλαδή, πρώτα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μετά έχω την εντύπωση ότι είναι ταεκβοντό. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ από ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό είναι καλό. Και στην Κρήτη έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και από τον κύριο Γεροντή και από τους υπόλοιπους συλλόγους που υπάρχουν. Έχει διαδώσει το άθλημα. Γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι κάνει σε 5 συλλόγους. Σχεδόν σε όλη την Κρήτη διδάσκει. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Εντάξει, πριν μερικά χρόνια ήταν λίγο συμπιεσμένο, θα το έλεγα. Τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια των δικών μου και των δικών μου και των συνεργατών μου, έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 6 συλλόγοι σε όλη την Κρήτη. Να κάθε χρόνο έχουμε ένα παιδί εθνική, και στο ταεκβοντό αλλά και στο kickboxing, όπως είπα. Και θεωρούμε ότι σιγά σιγά ότι θα πάρει την έβλη και την προσοχή που του αρμόζει.